Καλημέρα κύριε Κουμπούρη. Καλημέρα και σε εσάς. Καλημέρα. Λοιπόν, τώρα καταλαβαίνω ότι εσείς περιμένετε να ενημερωθείτε γιατί θα κάνει η κυβέρνηση με τα αναδρομικά. Αν θα τα δώσει ΕΦΑΠΑΞ, αν θα υπάρξει κάποιο κούρεμα στο ΕΦΑΠΑΞ, πόσες δόσεις κτλ. Κοιτάξτε, εκείνη τη συζήτηση που κάναμε στις 14 του Δεκέμβρη με τον κύριο Γεραπετρίτη, τον κύριο Βρούτσι και τον κύριο Σκέρτζο σε μια μεγάλη συγκέντρωση των συνταξιούχων που είχαμε, μας είπαν ότι η κυβέρνηση θα δώσει τα αναδρομικά σε όλους τους συνταξιούχους όποτε τις επιτρέπουν τα δημοσιονομικά. Θέλω να σας πω, κύριε Πονταρίδη, ότι αυτή η υπόθεση του Συμβουλίου της Επικρατείας επικαιροποιείται πάλι σήμερα από το 2015. Από τότε που άρχισαν οι περικοπές, από το 2010 μέχρι σήμερα και που συνεχίζονται αυτές οι περικοπές και θα συνεχιστούν, οι συνταξιούχοι έχουν χάσει πέρα από το κούρεμα των ασφαλιστικών των ταμείων πολλά δισεκατομμύρια. Έχουν πληρώσει δηλαδή, γιατί αν βάλουμε των 11 μηνών τα αναδρομικά που έχει βγάλει το Συμβούλιο Επικρατείας και πρέπει να αποδοθούν σε όλους τους συνταξιούχους, αυτά υπολογίζονται σε 5,5 δισεκατομμύρια. Πολλαπλασιάστε τα αυτά επί 10 χρόνια να δείτε πόσα πληρώνουν οι συνταξιούχοι. Δεν μπορεί η κυβέρνηση από το 2015 τώρα στο 20 και να μας λέει ότι θα δοθούν σε βάθος χρόνου, σε δόσεις και τα λοιπά. Άρα δηλαδή, μισό λεπτάκι, κύριε Κουμπούρη, εσείς προτιμάτε το ΕΦΑΠΑΞ με κούρεμα αντί της σε βάθος αποπληρωμής? Όχι, εμείς προτιμάμε να αποδοθούν τώρα όλα τα αναδρομικά. Αν δεν βγαίνει ο λογαριασμό, λέω. Δεν κούρεμα, δηλαδή. Τι κούρεμα. Επειδή αυτά τα δύο σενάρια που ακούγονται, εγώ λέω. Για ποιο κούρεμα? Κουρεμένα αναδρομικά. Ακούσαμε και αυτό το σενάριο. Αυτό λέει τουλάχιστον το ρεπορτάζ. Ότι αν να δοθούν ΕΦΑΠΑΞ, ενδεχομένως να δοθούν μειωμένα ποσά αναδρομικών. Αυτό σα βρίσκει σύμφωνο. Όχι, όχι. Να δοθούν όλα τα αναδρομικά, γιατί είναι ένα πολύ μικρό μέρος, κυρία Ράντου, και οι περικοπές αυτές του 11μηνου δεν θα δοθούν ως αύξηση, θα δοθούν ΕΦΑΠΑΞ ως αναδρομικά αν τα δώσει η κυβέρνηση, και αυτό δεν σημαίνει ότι εμείς θα παίρνουμε αυτά ως αύξηση στη συνέχεια. Οι περικοπές συνεχίζονται δηλαδή. Είναι αναδρομικά μόνο για 11 μήνες. Mm-hmm. Αυτό είναι το ζήτημα και φυσικά όλο αυτό το διάστημα εμείς αγωνιστήκαμε για αυτά. Είχαμε πει στους συνταξιούχους και στις εκπομπές σας έχω μιλήσει να μην πηγαίνουν στα δικηγορικά γραφεία, τα μεγαλοδικηγορικά, και στους δικηγόρους και πληρώνουν από πάνω. Είναι άλλο πράγμα να κάνεις μια δίκη και να συγκροτημένα να πάνε 50-100 συνταξιούχοι που θα τους κατευθύνουν τα σωματεία τους να κάνουν μια προσφυγή, και άλλο πράγμα να στέλνεις 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχους και να το προπαγανδίζεις αυτό ότι πρέπει να τρέχουν στα δικαστήρια. Είναι δεδικασμένο, είναι αποτέλεσμα των αγώνων μας, είναι ένα μικρό μέρος από ό,τι έχουμε χάσει και πρέπει η κυβέρνηση να το αποδώσει τώρα το ποσό ΕΦΑΠΑΞ χωρίς κανένα κούρεμα. Κύριε, νομίζω είμαι σαφής. Είναι ποσά που προφανώς δικαιούστε σύμφωνα με τη δικαιοσύνη, με δικαστικές αποφάσεις. Εγώ δεν καταλαβαίνω καμία λογική ότι να έρθει κάποιος και να πει να σας δώσω τώρα το ποσό και να σας το δώσω κουρεμένο κατά 20-30%. Δεν ξέρω κατά πόσο αυτό είναι συνταγματικό. Εγώ δεν καταλαβαίνω, εγώ μπορώ να καταλάβω να έρθουν και να σας πούν να σας το δώσουμε με κάποιες δόσεις λογικές, γιατί τα δημοσιονομικά μας δεν το επιτρέπουν. Εγώ αυτά τα 50 και 60 δόσεις και αυτό μου φαίνεται έτσι. Να. Κύριε Κονταρίδη, θέλω να σας πω κάτι. Το καταλαβαίνετε, πιστεύω αυτό που θα πω, το καταλαβαίνουν και οι τηλεθεατές και οι συνταξιούχοι που μας ακούν. Αυτά τα χρήματα είναι χρήματα τα οποία υπόσχονται εδώ και 10 χρόνια, δηλαδή τουλάχιστον από το 2015, ότι θα δοθούν και θα αποδοθούν. Εν πάση περιπτώσει, αυτοί που έκαναν προσφυγές, αυτό που κερδίσαμε από το 2015, μια απόφαση, τώρα στο 20 επικαιροποιείται και λέει θα σας τα δώσω σε άλλα 5 χρόνια. Αναλογιστείτε πόσοι άνθρωποι έφυγαν από τη ζωή όλα αυτά τα χρόνια. Λοιπόν, κύριε Κουμπούρη, θα τα δούμε. Θα έχουμε σε λίγη ώρα τον κύριο Σταϊκούρα και ίσως βγάλουμε κάποια είδηση να μας πει τι σκέφτεται να κάνει η κυβέρνηση. Και με τις άλλες περικοπές τι θα γίνει, γιατί εμείς δεν διεκδικούμε όλα αυτά. Να θέσετε στον κύριο Σταϊκούρα ότι οι περικοπές των συνταξιούχων παραμένουν, ότι αύξηση δεν έχουμε πάρει ποτέ, ότι συνεχίζεται η κατάσταση μέχρι το 2022. Εμείς ζούμε μόνιμα με περικοπές για χρήματα που το έχουμε πληρώσει και δεν τα έχουμε δανειστεί από κανέναν. Είναι αποτέλεσμα της δουλειάς μας. Ότι οι συνταξιούχοι είναι από τους ανθρώπους οι οποίοι πλήρωσαν πάρα πολύ βαρύ τίμημα τα χρόνια του Μνημονίου. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλημέρα.